Λοιπόν, έχω κοντά μου τον προπονητή της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Μιχάλη, ας αρχίσουμε με τα συγχαρητήρια για μια εξαιρετική σεζόν. Μπορεί να μην τελείωσε με τον τρόπο τον οποίο ίσως να θέλατε. Χάσατε την πρόκληση στο Final Four του Γηπέλλου για ένα σουτ, για μια άμυνα. Φτάσατε μέχρι τα ημιτελικά. Τα αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Τερματίσατε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, όπου ήταν και κορυφαία στην ιστορία της Ένωσης. Τα πρώτα συναισθήματα με μια ομολογουμένως πετυχημένη χρονιά για την Ένωση, έτσι. Ναι, είμαι μόνο περήφανος. Είναι η δεύτερη χρονιά που είμαστε στην ομάδα μαζί όλοι. Ξέρουν όλοι πόσο απαιτητικός είμαι, πόσο είμαι από πάνω τους. Αυτό που καταφέραν τα παιδιά και πέρσι, αλλά κυρίως φέτος, γράψαν ιστορία. Ιστορία για τους εαυτούς τους κυρίως, ιστορία για την πόλη. Δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία παλεύει, προσπαθούμε παίζοντας μπάσκετ και όχι κάνοντας άλλα πράγματα. Εντάξει, το μπορούμε να πούμε διάφορα. Αν χάσαμε στο κύπελο από ένα σούτ ή όχι από ένα σφύριγμα ή όχι μέσα στο παιχνίδι, είναι όλα έτσι. Όλοι κάνουμε λάθος και προσπαθούμε να βελτιώνουμε τα λάθη μας, να γεννιόμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία σήμερα και σε αυτό που θέλω να σταθώ μόνο είναι ότι σήμερα εγώ έγινα μάρτυρας. Αυτό είναι η οικογένεια, αυτό είναι η ομάδα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Όλα τα παιδιά είναι μαζί, ξένοι, Κυπραίοι. Είμαι πολύ τυχερός γιατί βρέθηκα σε μια τρομερή στιγμή στο τελευταίο παιχνίδι του Ζάκη. Θα σε ρωτούσα και για τον Ζάκη. Ναι. Οπότε για μένα είναι τεράστια τιμή. Έμαθα πάρα πολλά και μαθαίνω πάρα πολλά από αυτόν. Και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Είναι παράδειγμα προς όλους. Τώρα για την ομάδα, αυτό που βλέπεις, αυτό είναι η ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Το βλέπεις το γήπεδο, όταν έρχεσαι και σε εμάς, το έχεις δει, είναι τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι είμαστε παράδειγμα για πολλές ομάδες στην Κύπρο. Και τίποτα, η ομάδα έχει βάλει τις βάσεις. Πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει. Και να έχει υπομονή και σιγά σιγά θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς αφού η σεζόν μόλις έχει τελειώσει, αλλά πρέπει να σε ρωτήσω. Το μέλλον. Πολύ νωρίς. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Σου λέω, εγώ είμαι πολύ περήφανος γιατί όχι μόνο για τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω στην ομάδα το κάνουν γιατί αγαπάνε την ομάδα, αγαπάνε την πόλη. Δεν το κάνουν, δεν είναι δουλειά τους. Παίρνουν χρόνο από τη δουλειά τους, από το χρόνο από τις οικογένειές τους για να είναι στην ομάδα, για να μην λείψει τίποτα από την ομάδα. Ξαναλέω, όλος ο οργανισμός, όλη η πόλη, όλη η ομάδα είναι παράδειγμα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί αυτά τα δύο χρόνια ξαναλέω και πάλι επαναλαμβάνω και δεν μου αρέσει. Είμαι μέλος αυτού του οργανισμού και νιώθω πραγματικά πολύ περήφανος για όλους. Και μια τελευταία ερώτηση, μια και όπως είπες και εσύ, το μέλλον δεν το γνωρίζεις ακόμα και είναι πολύ νωρίς. Όταν πρωτοήρθες στην Κύπρο για την ομάδα της ΑΕΚ από το μακρινό 2013, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ναι, το πρώτο και πάνω. Ναι, το πρώτο. Ακριβώς. 8 χρόνια μετά, περίμενες ότι θα βρεθείς να παίζεις την πρόκληση στα ημιτελικά απέναντι στον προπονητή σου ουσιαστικά. Εντάξει, με τον Νικόλα έχουμε τρομερή σχέση. Όχι τώρα, εκτός σεζόν, στη διάρκεια της σεζόν, μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, είμαστε φίλοι. Και όταν ήμουν παίκτης του και τώρα σαν αντίπαλος, σαν συνάδελφος τέλος πάντων που είμαστε. Εντάξει, η ΑΕΚ, ο Κεραυνός, αυτές είναι οι ομάδες στις οποίες θα κοντραριστείς. Με αυτές τις ομάδες θα προσπαθήσεις να κερδίσεις για να πάρεις το πρωτάθλημα ή να κάνεις το επόμενο βήμα. Και νομίζω ότι σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα απέναντι στην ΑΕΚ. Εντάξει, αν ξέρεις το πρώτο παιχνίδι, το οποίο εντάξει έφυγε, στα play-offs τους κερδίσαμε πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας. Μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλές επιλογές, είναι τελείως διαφορετικό, τόσα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία που έχει πάρει. Και προσπαθούμε από όλες τις ομάδες που αντιμετωπίζουμε να παίρνουμε τα καλά και να μπορούμε να είμαστε αγωνιστικοί. Νομίζω ότι το καταφέρουμε πάρα πολύ φέτος. Κερδίσαμε όλες τις ομάδες. Και ξαναλέω, μπήκαν οι βάσεις. Θα γίνει τα επόμενα χρόνια, δεν το ξέρει κανένας. Λοιπόν, δεν θα σε αποχαιρετήσω λέγοντάς σου. Είστε επανειδή. Στο επανειδή θα πω. Είστε επανειδή. Και ελπίζω με τη νέα σεζόν να τα πούμε και πάλι εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Χάρηκα πραγματικά. Να είστε καλά.